Μαζικός ξεσηκωμός για το εργασιακό νομοσχέδιο με την ΓΕΣΕΕ, την ΑΔΕΔΗ, τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες και τα συνδικάτα να συμμετέχουν στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την ερχόμενη Πέμπτη. Συνδικαλιστές έκαναν λόγο για ένα εργασιακό νομοσχέδιο έκτρωμα, το οποίο θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην αγορά εργασίας. Πανελλαδική πανεργατική απεργία για την 5η 10 του Ιούνιου και καλούμε όλο τον κόσμο της εργασίας, καλούμε τους άνεργους, καλούμε τους συνταξιούχους να παρευρεθούν 11 η ώρα έξω από το εργατικό κέντρο. Απεργούμε ενάντια στην κατάργηση του 8ωρου, εναντιονόμαστε για την εργασία στην Κυριακή, για την υποβάθμιση της επιθεώρησης εργασίας. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι θεμελιωμένα δικαιώματα του εργαζόμενου και της εργασίας δεν μπορούν να γίνουν βορρά όποιου νομοσχεδίου. Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό το έκτρωμα, αυτό το νομοσχέδιο που ουσιαστικά δεν βοηθά στην εργασία. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους εργαζόμενους του επισιτισμού τουρισμού σε γενικό ξεσηκωμό. Πρέπει να αντιδράσουμε για μας, πρέπει να αντιδράσουμε για τα παιδιά μας. Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που εισηγείται η κυβέρνηση θεσμοθετεί τις 12 και 13 ώρες εργασίας ημερησίως, καταργεί την αμοιβή εργασίας. Και σε τοπικό επίπεδο θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και ώρα 11 το πρωί ενάντια στην κατάργηση του 8ωρου στις ατομικές συμβάσεις εργασίας στο άνοιγμα των Κυριακών σε επιπλέον κλάδους, στην ουσιαστική κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και στην προσπάθεια περαιτέρω αποδυνάμωσης της απεργίας. Δηλώνουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση στο αντεργατικό αντισυνδικαλιστικό τερατούργημα Βρούτσι Χατζηδάκη που κατεβάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επιτείνοντας τα μέτρα των προηγούμενων κυβερνήσεων και απαιτώντας ουσιαστικά τη διάλυση των εργατικών συνδικαλιστικών κατακτήσεων και δικαιωμάτων. Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές, όλους τους εργαζόμενους και τους ανέργους σε μια μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο για να διατρανώσουμε την καθολική μας αντίθεση απέναντι σε μια μαύρη αντιδραστική πολιτική. Απέναντι σε αυτό το έκτρωμα που κατεβάζει η κυβέρνηση. Δεν εκφοβιζόμαστε, δεν απολογούμαστε, ζητάμε να στηριχτούμε με πολιτικές που η κυβέρνηση θα στηρίξει όλους τους πολίτες της Ελλάδας. Πρέπει να δώσουμε δυναμικό παρόν έτσι ώστε να πάει το μήνυμα παντού και να δώσουμε κατεύθυνση στους εργαζόμενους ότι μόνο με αγώνα κερδίζονται και όσα έχουν κερδίσει μόνο με αγώνα κερδίζονται τα πάντα. Δηλώνουμε ότι τα χειροκροτήματα δεν μας χορταίνουν και δεν είναι ικανά να μας ταΐσουν και να μας ικανοποιήσουν. Εργατικό κέντρο Ηρακλείου, ΑΔΕΔΗ και Σωματεία απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή του κόσμου στην πανελλαδική απεργία και κινητοποίηση της 10ης Ιουνίου.